Γεια σου! Ναι, αυτοί είμαστε εμείς, οι γλωσσοναύτες. Κώστας, Γιώργος και Θάνος. Είναι 6 το πρωί στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και ετοιμαζόμαστε για ένα μικρό ταξιδάκι. Γλωσσοναύτες, καλημέρα. Είμαστε στο αεροδρόμιο του Στρασβούργου. Μόλις φτάσαμε, πώς φαίνεται, Θάνο? Μέχρι στιγμής πολύ ωραία. Βέβαια, οι έλεγχοι είναι λίγο πιο εντατικοί εδώ πέρα από τις άλλα αεροδρόμια. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς, γιατί είμαστε μέσα στην Ευρώπη. Γενικά το Θάνο το ψάχνουν σε όλα τα αεροδρόμια. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί κάτι να κρύβει. Ήρθαμε στο ξενοδοχείο. Απλώς επειδή ήρθαμε νωρίς, το δωμάτιο δεν είναι ακόμα έτοιμο. Θα πρέπει να περιμένουμε περίπου 3 ώρες. Εμείς λοιπόν θα εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να πάμε για έναν καφέ και να κάνουμε και λίγη δουλειά. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι κάνουν παντού έργα, θυμίζει λίγο Ελλάδα, και κατευθυνόμαστε προς την παλιά πόλη. Πάντως εγώ έχω ανάγκη να πιω έναν καυτό καφέ. Τώρα ελληνικό καφέ δεν θα έχουν εδώ πέρα, είμαι σίγουρος, αλλά έστω έναν καφέ φίλτρου, ένα καπουτσίνο, κάτι, γιατί έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Στην πρώτη μας βόλτα στο Στρασβούργο, μας εντυπωσίασαν η καθαριότητα στους δρόμους, καθώς και τα πολλά πάρκα. Εδώ βλέπετε τον Κώστα να αγκαλιάζει ένα μεγάλο δέντρο και εδώ βλέπετε το δικό μας, τον Ηρακλή, να κάνει τα δικά του. Το τραμ είναι το πιο δημοφιλές μέσο μετακίνησης, ενώ στην πόλη υπάρχουν πάρα πολλά μικρά γεφυράκια. Περνάω τη γέφυρα και βλέπω αυτό. Γνωρίζεις πώς το λέμε στα ελληνικά? Αυτή είναι μία κλειδαριά ή αλλιώς ένα λουκέτο. Η χρήση του λουκέτου είναι συμβολική. Οι ερωτευμένοι έρχονται εδώ και κλειδώνουν την αγάπη τους για να κρατήσει για πάντα, για πάντα, για πάντα. Είμαστε στο παλάτι του Ρήνου. Εδώ έχει ένα πολύ ωραίο πάρκο. Δείτε πώς είναι. Και έχουμε έρθει εδώ για να κάνουμε μερικά βίντεο, να μιλήσουμε με κόσμο. Εδώ βλέπετε τον Κώστα να μιλάει με μια κοπέλα. Δεν ξέρω τι της λέει. Και αυτό εδώ είναι το παλάτι του Ρήνου. Και όπως βλέπετε γίνονται και άλλα έργα στην πόλη. Λοιπόν, έχουμε βγει σε ένα κυνήγι ελληνικών λέξεων στην πόλη του Στρασβούργου. Εδώ πέρα βλέπετε ανάλυσης και εδώ κάτω βλέπετε bio, από το bio βιολογία, logistes, biologists. Είναι μεσημέρι τώρα, περπατάμε σε έναν κεντρικό από ό,τι φαίνεται δρόμο της παλιάς πόλης. Ρίχνουμε μια ματιά στα μαγαζιά εδώ πέρα, πώς είναι τα πράγματα. Είμαστε κοντά στο καθεδρικό ναό. Τώρα σε 2-3 λεπτά θα φτάσουμε. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο καθεδρικό και αυτό που βλέπω νομίζω είναι πολύ εντυπωσιακό. Θάνο, φίλε, αυτός ο καθεδρικός είναι εντυπωσιακός. Και μέχρι το 19ο αιώνα το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Το ύψος του φτάνει 142 μέτρα. Θάνο, δεν γίνεται, ρε φίλε, να τα ξέρεις όλα. Δεν γίνεται. Είμαστε περίπου μία ώρα στην παλιά πόλη του Στρασβούργου και πέρα από το κέντρο δεν έχει και πάρα πολύ ζωή. Λίγο αργή η ρυθμή, λίγο πιο χαλαρά. Δεν αγχώνονται εδώ πέρα οι Ευρωπαίοι φίλοι μας. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να σου μιλήσουμε για το νέο μας Online Greek Crash Course. Με την εκπαιδευτική μας μεθοδολογία έχουμε δημιουργήσει το καλύτερο online μάθημα
για να σπάσεις τον κώδικα της ελληνικής γλώσσας και να γίνεις και εσύ γλωσσοναύτης. Με αυτή την αγορά επίσης στηρίζεις τη δουλειά μας και μας βοηθάς να δημιουργούμε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο. Χρησιμοποίησε αυτό τον κωδικό για να έχεις έκπτωση 20%. Βρες το course στην περιγραφή. Και ένας άλλος πιο οικονομικός τρόπος να μας βοηθήσεις είναι απλώς να κάνεις subscribe. Μέχρι τα Χριστούγεννα έχουμε στόχο τους 10.000 συνδρομητές. Λοιπόν, είμαστε στην κεντρική πλατεία, στον καθεδρικό ναό στο Στρασβούργο και έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους να τους πάρουμε συνέντευξη εκτός από έναν πάρα πολύ καλό και ομιλητικό κύριο που θέλω να σας το γνωρίσω τώρα. Γεια σας, καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε? Και πόσο καιρό μαθαίνετε ελληνικά? Η παλιά πόλη του Στρασβούργου είναι ένας πραγματικός θησαυρός πολιτιστικής κληρονομιάς και από το 1988 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Περιβάλλεται από τον ποταμό Ιλ και είναι γεμάτη με πλακόστρωτα σοκάκια, γραφικά μισοξύλινα σπίτια και εντυπωσιακά ιστορικά κτίρια. Τώρα περπατάμε δίπλα στο ποτάμι Ιλ. Φαίνεται αρκετά καθαρό, αλλά σίγουρα είναι και αρκετά κρύο. Κοιτάξτε τι ωραίες γέφυρες που έχει. Θα μπορούσες να ζήσεις σε μια τέτοια μικρή πόλη της Ευρώπης? Ναι! Η ώρα έχει περάσει λίγο και επειδή ακόμα είμαστε μόνο με τα κεκάκια της Aegean, πάμε σιγά σιγά να βρούμε κάτι να φάμε. Και αυτό εδώ είναι το μαγαζί που θα φάμε. Ανατολική καντίνα. Έχω πάρει μια ιαπωνική μπριζόλα με μια πολύ ωραία σάλτσα και πάμε να τη δοκιμάσουμε. Νομίζω 8 στα 10. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει ένα παραδοσιακό πιάτο της Αλσατίας, το ράμεν. Το ράμεν είναι ουσιαστικά μια σούπα με λαχανικά ή συγκεκριμένη και ζυμαρικά. Ο ζωμός είναι τέλειος. Και πάμε να δοκιμάσουμε και τα ράμεν. Πώς βλέπετε, δοκιμάζομαι ξυλάκι. Καλοβρασμένα, ωραίες γεύσεις. Θα το βάλω ένα 9 στα 10. Θάνο, λοιπόν, εσύ τι έχεις πάρει? Εγώ έχω πάρει ο οικονομιγιάκι. Είναι ένα είδος ομελέτας. Τώρα στο κατάλογο το συνόδευα με διάφορα. Θα μπορούσα να συνέβησε με διάφορα πράγματα. Εγώ το συνέβησα με κοντόπουλο. Βαθμός. 7 στα 10. Λοιπόν, 41 ευρουλάκια ο λογαριασμός. Νομίζω για το φαγητό που φάγαμε και για την ποιότητα που είχε και για Στρασβούργο ήταν καλά. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε για ελληνικές λέξεις στο Στρασβούργο και ακριβώς από πίσω μου βλέπετε ένα μαγαζί με το όνομα Μαύρο Μάτις. Μαύρο Μάτις. Το οποίο είναι ντελικατέσεν, πουλάει κρασιά, τυριά, κασεράκια. Η ομάδα είναι πολύ κουρασμένη. Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας, έχουμε κάνει βόλτα στο μισό Στρασβούργο, πήραμε ωραία πλάνα, φάγαμε και τώρα θα μπούμε να ξεκουραστούμε. Πάμε να δούμε πώς είναι τα δωμάτια. Αφού τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια μας και χαζέψαμε λίγο τη θέα από το παράθυρο, ήρθε η ώρα για λίγη χαλάρωση. Ήπιαμε καφέ, γεμίσαμε μπαταρίες και λίγες ώρες αργότερα βγήκαμε για τη βραδινή μας βόλτα. Λοιπόν, ξεκουραστήκαμε, κάναμε λίγη δουλίτσα και τώρα πηγαίνουμε να δούμε το Στρασβούργο τη νύχτα. Στρασβούργο by night. Προφανώς 10 η ώρα στα Μουδανιά
έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Ο δρόμος είναι γεμάτος γλωσσοναύτες. Το ερώτημα είναι το εξής. Εμείς βγαίνουμε κυρίως για να φάμε. Θα βρούμε τέτοια ώρα, ανοιχτό, κάποιο μαγαζί ή θα πρέπει ο Θάνος να μας μαγειρέψει κάτι στο ξενοδοχείο? Τελικά υπάρχει λίγο σφιγμό στην πόλη το βράδυ. Κάποια μικρά μαγαζάκια με μπύρα, κάποιες μπυραρίες. Βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται ο καθεδρικός. Αυτό το μαγαζί λέγεται η Ακαδημία της Μπύρας. Μπαίνουμε στην Ακαδημία της Μπύρας. Μπιφτεκάκι για το Θάνο. Και θα το εμπλουτίσει και με σος ντομάτας. Και εμείς πήραμε δύο ταπεινά μπέργκερ, ένα διπλό τσίσμπεργκερ και ένα Black Angus. Κάτσε λίγο, αυτό είναι σημαντικό τώρα. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στις πατάτες με κέτσαπ. Ο Θάνος, όπως βλέπετε, το βάζει από πάνω. Εγώ, δίπλα. Εσύ, αγαπητέ γλωσσοναύτη, ποια προσέγγιση από τις δύο προτιμάς, από πάνω ή από δίπλα? Κάπως έτσι, με δροσερές μπύρες, καλό φαγητό και κυρίως με καλή παρέα, τελείωσε η πρώτη μας μέρα στην καρδιά της Αλσατίας. Μείνετε όμως μαζί μας, γιατί στο δεύτερο μέρος θα δείτε τον πραγματικό λόγο που επισκεφτήκαμε το Στρασβούργο. Τα λέμε!